σας αγαπημένοι μου φίλοι και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε παιχνίδια από διάσημους YouTubers. Πρώτο παιχνίδι που θα παίξουμε για σήμερα είναι το Tag with Ryan. Ο Ryan, παιδιά, είναι 12 χρονών και έχει ξεκινήσει το YouTube από τα 3 του χρόνια, από 3 χρονών, και σήμερα έχει 37 εκατομμύρια subscribers. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε στο παιχνίδι, ήδη έχουμε αρχίσει να ακούμε τη μουσική, αυτή την ευδιάθετη μουσική. Αυτός πρέπει να είναι ο Ryan, ο μικρούλης. Πάμε να παίξουμε. Ω, να το. Ναι, παιδιά, είναι σαν το Subway Server. Μαζεύουμε αυτά εδώ πέρα τα οποία δεν ξέρω καν τι είναι. Wow, παιδιά, πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Μήπως να φτιάξουμε ένα τέτοιο με τον Αχιλλέα. Πάμε. Χου! Κάτω! 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 Έλα, πάμε για ρεκόρ. You are good. Είμαι καλός. Μπράβο, φύγαμε. Αυτό είναι εύκολα προς το παρόν. Όχι, ρε φίλε. Με μάτιασα. Πάνω που είπα ότι είναι εύκολο. Anyway, ωραίο παιχνιδάκι. Και φιλαράκια μου, πάμε να δούμε το δεύτερο παιχνίδι που θα παίξουμε για σήμερα, το οποίο είναι το PewDiePie Tuber Simulator. Το PewDiePie αυτή τη στιγμή έχει περίπου 111 εκατομμύρια subscribers και αυτό είναι ένα από τα παιχνίδια του, γιατί έχει κι άλλο παιχνίδι, θα το δούμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φαίνεται πολύ ωραίο, πολύ ποκεμονίστικο θα έλεγα. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός? Hey! My name is PewDiePie! Οκ, πάμε να φτιάξουμε ένα βίντεο, λέει. Εντάξει, πάμε τώρα να αγοράσουμε κάμερα, από ό,τι καταλαβαίνω. Μπάζουμε την κάμερα που θέλουμε. Πού να τη βάλω? Θα τη βάλω, ναι, κάπου πάνω στο γραφείο ιδανικά. Μπράβο. Εδώ, αριστερά. Yeah! Πάμε να φτιάξουμε ένα βίντεο. Μπορούμε να διαλέξουμε τι βίντεο να φτιάξουμε. Εμείς θα πάμε κάτι σε κωμωδία, θα έλεγα, γιατί αυτό είναι το αντικείμενό μου, έτσι. Αλλά εδώ υπάρχουν ιδέες, αλλά δεν υπάρχει κωμωδία. Θα πάω αυτό που είναι gaming. Ωραία, πώς είσαι έτσι. Οκ, 33 views, 3 subscribers. Μπορούμε να πάμε στο shop τώρα. Τι πήραμε? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω καν τι είναι. Θα το αφήσω εδώ να το ανοίξω. Α, μπορούμε να ξοδέψουμε τα views μας για να αγοράσουμε πράγματα. Οκ, και περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα για να μας έρθει το πράγμα στο σπίτι μας. Το delivery. A few moments later. Και μας ήρθε αμέσως το πακέτο. Πάμε να το ανοίξουμε. Α, τι! Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό, άσε με να δω τι είναι. Πώς το ανοίγω? Δεν μπορώ να το ανοίξω. Συγγνώμη, τι είναι αυτή η κούτα? Δεν καταλαβαίνω. Πάμε εδώ να φτιάξουμε ένα βίντεο. Θα φτιάξουμε κωμωδία τώρα, παιδιά. Sneeze Panda, do it yourself. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό, αλλά πάμε να το κάνουμε. Recording, editing, generating views. Έλα, δώσε μου views. Ναι, και έχουμε πάρει, παιδιά, 275 views και 24 subscribers. Τρέλα, έτσι. Ω, εδώ μπορούμε να φτιάξουμε τώρα το δωμάτιό μας. Έχουμε 288 views και με αυτά να αγοράσουμε παράθυρο. Να έχουμε και ένα παράθυρο, να μπαίνει φως. Συγγνώμη, αλλά το γραφείο μου γιατί είναι κούτα? Άσε με, ρε PewDiePie, να αγοράσω ένα γραφείο. Εδώ είμαστε. Που πάνω στην κούτα κάνω τη δουλειά μου. Δηλαδή, έλεος, ορίστε. Έβαλα το γραφειάκι μου. Ναι, πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να ανέβεις level. Δεν θα κάτσουμε τώρα να ανέβουμε level. Έχουμε πάρει μια ιδέα με το πώς λειτουργεί το παιχνιδάκι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και πάμε να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Και όπως μπορείς να καταλάβεις ήδη από αυτό που βλέπεις στην οθόνη σου, πρόκειται να παίξουμε το ISO Speed The Game. Το παιχνίδι αυτό δεν έχει φτιαχτεί από τον ίδιο. Είναι fan made. Όλοι ξέρετε τον ISO Speed, έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνω συστάσεις. Όπα! Έρχεται το ISO Speed. Ω, να το πει το backflip. Σουι! Γαυγίζω, παιδιά. Πάμε, πάμε. Δείτε πίσω μου το. Ο άλλος είναι 20 μέτρα. Ρε, δείτε εδώ ένα θηρίο. Πού τον κουβαλάω αυτόν? Οι viewers μου είναι 25.000. Όμως πέφτουν, γιατί δεν κάνω και τίποτα το διασκεδαστικό. Μην πέφτετε. Τώρα πρέπει να κάνω κόλπα για να μην πέφτουνε. Πάμε σε αυτόν, πάμε σε αυτόν. Τι έγινε, παππού? Δείτε τι μπορώ να κάνω. 42.000 viewers. Πάμε να μαζέψουμε όσο πολύ κόσμο μπορούμε. Πάμε να προκαλέσουμε πανικό. Ω, Λαμπορκίνι. Έλα, θα πηδήξω μάλλον το Λαμπορκίνι. Πού είναι? Ρε, πόσες Λαμπορκίνι έχει εδώ? Δείτε. Ω, το έκανα. Δείτε εδώ πόσους έχει, παιδιά. Ελάτε εδώ, ελάτε εδώ. Έχουμε μαζέψει 126.000. Ρε, εδώ είμαι, ελάτε. Ω, Λάμπο. Ω, Χριστιανό Ρονάλντο. Γιατί με κλωτσάει ο Κριστιανό Ρονάλντο? Δεν το πιστεύω. Ήρθε ο Κριστιανό Ρονάλντο, μου έδωσε μια κλωτσιά και έπεσα τάβλα. Τι έγινε μόλις? Καλό παιχνιδάκι, έξυπνο, έξυπνο, έξυπνο. Είναι ωραίο για να παίξεις έτσι 2-3 λεπτάκια και να βγεις. Λοιπόν, φιλαράκια μου, και πάμε στο τέταρτο παιχνίδι της λίστας μας, το οποίο είναι ξανά από τον Ryan's World, το μικρό αυτό φιλαράκι μας, το 12χρονο, το οποίο βγάζει φράγκα από παντού. Και μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο λέγεται Race with Ryan. Πάμε να παίξουμε, να δούμε εάν αξίζουν τα 25 ευρώ για αυτό το παιχνίδι. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε το μικρό Ryan. Αυτό είναι το intro του παιχνιδιού. Είναι ο μικρός Ryan με την οικογένειά του. Και πατώντας enter θα κάνουμε ένα skip. Fast race. Εδώ διαλέγουμε πίστα. Πάμε fantasy park. Θα πάρω αυτό. Medium.
Πολύ καλό φτιαγμένο, παιδιά, το παιχνιδάκι. Μ' αρέσουν πολύ τα χρώματα που είναι φωτεινά. Για να δούμε πόσο είναι το, gameplay. Πόσο οδηγάω! Α! Να το! Υπάρχει νίτρο, κάτι. Τουρμπο! Παιδιά, είναι πολύ καλό! Έλα, δώσε! Τι να, κάτι λέει, remember to use. Δεν κατάλαβα τι είπε. Αλλά πάμε να τους περάσουμε όλους. Είμαστε πέμπτη τώρα. Έλα, Ράιαν, το έχουμε! Magic skill! Τι είναι το magic skill? Δεν έχω ιδέα, αλλά ίσως με βοηθήσει το magic skill. Ω, είμαστε τρίτη! Πάμε, μπορούμε να βγούμε πρώτη. Πιστεύω σε εμάς, Ράιαν. Ω, μπορώ να πετάξω μπάλες. Όχι, ρε παιδάκι μου, πήγα από άλλο δρόμο. Είμαι δεύτερος. Και έχουμε άλλον ένα δρόμο. Πάμε! Όχι! Κάποιος μου πέταξε. Κάποιος μου πέταξε κάτι και με χτύπησε. Αλλά είμαι τέταρτο. Όχι! Κάποιος μου πυροβολάει. Με έχουν περάσει όλοι. Είμαι πέμπτος, ρε παιδιά. Με αυτά τα αυγά κερδίζεις διάφορα magic skills και κάτω αριστερά σου δείχνει τι κέρδισες. Τώρα κέρδισα ασπίδα, π.χ. Και θα μπορώ να την ενεργοποιήσω για να μην μπορούν να με χτυπάνε. Για να δούμε τι βρήκα τώρα. Κόλλα. Όχι! Τέταρτος. Έλα σε παρακαλώ, τρέξε λίγο. Α, πήγα τρίτος πάλι, τα κατάφερα. Κρατάω μπάλα τώρα. Σε ποιον θα την πετάξω? Υπάρχει κάποιος? Όχι, δεν υπάρχει κανείς. Όλοι τερμάτισαν. Όλοι τερμάτισαν. Τρίτος. Δεν πειράζει! Πολύ καλό παιχνίδι. Μπράβο, Ράιαν. Είσαι πολύ καλός. Πολύ καλός. Και φιλαράκια μου, πάμε στο πέμπτο παιχνίδι, το οποίο είναι του YouTuber Laser Beam. Τώρα, το παιχνίδι αυτό που θα παίξουμε είναι το World Boss, το οποίο είναι ένα δωρεάν παιχνίδι στο Steam. Όμως για να παίξεις το πακέτο του Laser Beam, θα πρέπει να αγοράσεις το DLC πακέτο, το οποίο κοστίζει κάπου στα 7 ευρώ. Το έχω αγοράσει, πάμε να δούμε πώς είναι το παιχνίδι αυτό. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε, από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι κάτι σαν τύπου Fortnite, κάτι τέτοιο. Πάμε να κάνουμε ένα quick play. Characters, skin, για να δούμε. Οπ, εδώ είμαστε. Αυτό είναι το skin του Laser Beam. Πάμε να δούμε στα weapons, υπάρχει κάτι? Ναι, Laser Beam Lancer λέει. Θα κάνουμε equip. Entering the arena. Εδώ διαλέγω οπλό. Laser Beam, θα πάρουμε αυτό αφού πήραμε το DLC μας. Και ξεκινάμε το game. Για να δω. Ποιος με πυροβολάει? Πού είναι, ρε παιδιά, οι τύπαλοι? Δεν ξεκινήσαμε. Άνατος. Δεν πέφτει με τίποτα. Αυτό είναι level 2 με ένα kill. Λέγε τώρα. Από ό,τι καταλαβαίνω, το όπλο μου είναι laser. Ρε παιδιά, με μποτάκια παίζω. Να ξέρω δηλαδή. Να μην χαίρομαι αν είναι. Παίζει να παίζω με μποτάκια, να ξέρετε. Δεν εξηγείται αλλιώς που τους κερδίζω τόσο εύκολα. Ναι, μποτάκια είναι. Μποτάκια είναι σίγουρα, ρε παιδί μου. Έλα! Έχασα! Πήγα κιόλας 5 level. Μπορεί και να μην ήταν μποτάκια. Μπορεί και απλά να είμαι ο καλύτερος σε αυτό το game. Πολύ πιθανό να είμαι επαγγελματίας παίκτη σε αυτό το game. Αυτό τι είναι, αυτό που κέρδισε πριν? Γιατί τον έχει έτσι? Και καλά, είναι ο βασιλιάς. Ο βασιλιάς, φίλε μου, σε αυτό το game είμαι εγώ, όχι εσύ. Το κατάλαβες? Έτσι, μπράβο. Level 6, του πατήσατε. Γιατί ο Τσουλφάς είναι ο καλύτερος σε αυτό το game. Το καταλάβατε? Πάμε, πάμε, το έχουμε. Άστους αυτούς. Κάτι ακούστηκε. Ωπ, εδώ είναι. Πάρτο, level 7. Ρε, κάθε άτομο που ρίχνω είναι και level. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου? Είμαι δεύτερος στα kills. Γιατί είμαι τόσο καλός? Δεν αντέχουν να με βλέπουν, με φοβούνται όλοι σε αυτό το game. Θέλει προσοχή και τακτική αυτό το game. Θέλει να είσαι καλός, σαν και εμένα. Πάντως! Έλα, ρε φίλε, γιατί έχασα έτσα? Τώρα έχασα τελείως ή μπορώ να κάνω respawn? Έχασα, Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, μου άρεσε! Μου άρεσε, μη σας πω ότι θα το ξαναπαίξω. Πολύ καλό, πολύ καλό. Και φιλαράκια μου, πάμε στο τελευταίο παιχνίδι της σημερινής μας λίστας, το οποίο είναι πάλι από τον PewDiePie και λέγεται PewDiePie Legend of the Brofist. Και εδώ είναι, παιδιά, εισαγωγή επική, full Pokémon, πάμε σε new game. Ωραία, τελειώσαμε το βίντεο πάλι, κλείνει την κάμερα. Τι έγινε βασική? What? Zero. That's weird. Πήρε μόνο 0 views για κάποιο λόγο, μας λέει. Ποιος είναι αυτός, το Βαρέλι? Τα Βαρέλια έφαγαν όλους τους fans μας και τώρα εμείς πρέπει να γλιτώσουμε από τα Βαρέλι για να μην φάει ούτε μας. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. Πρέπει να βρω την μα κάτι. Αυτή είναι η κοπέλα του. Νομίζω είναι η γυναίκα του. Αν δεν κάνω λάθος. Εδώ είναι. Πού είναι? Ψάξτε. Μήπως είναι κατά τα ρούχα. Νάτι. Ωραία. Έλα, Μαρζία, μαζί μου. Πρέπει να σωθούμε. Το Βαρέλι μας κυνηγάει. Όχι, τρέξε, Μαρζία. Με χτύπησε. Κι άλλο Βαρέλι. Τι πρέπει να κάνω? Μπες στα μάξι γρήγορα. Μπορώ να μπω μέσα? Πες βρε στα μάξι. Δεν με αφήνει να μπω στα μάξι. Τρέξε. Όχ, δεν μπορώ να φύγω. Κρύψου μέσα εδώ. You found a barrel patch. Τι είναι αυτό?
Ωα! Yes, το πάτησα, ε! Παιδιά, πώς το γλιτώνω από εδώ? Πρέπει να το πατήσω και αυτό το βαρελί. Α, πρέπει να πάω εκεί στα ρούχα. Από εδώ. Εδώ είμαστε. Ψάξε, ψάξε! Ω, τι βρήκαμε! Ένα το ζωάκι μας είναι αυτό. Το κατοικίδιό μας. Πρέπει να μαζέψουμε όλους τους φίλους μας τα κατοικίδια. Ω, τα ακουστικά μας! Οκ, εδώ τι υπάρχει. Οκ, και το άλλο μας σκυλάκι. Πόσα σκυλιά έχουμε, ρε φίλε. Σε πάτησα, Βαρέλιο. Δεν θα σε αφήσω, Βαρέλι, να μας φας όλους. Εδώ τι έχουμε. Τι είναι αυτό, καβούρι. Μας λείπουν δύο πραγματάκια. Εδώ τι έχει. Ένα χαλματάκι. Μήπως είναι από τα βραβεία που κερδίσαμε από το YouTube. Δεν έχω ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Τρέξε, PewDiePie, τρέξε. Τι έχουμε εδώ. Κλειδιά. Κλειδιά για να μπούμε στα μάξι να φύγουμε. Φύγαμε. Barrel King. Με παίρνει τηλέφωνο Barrel King. Οχ. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα το σταματήσουμε εδώ γιατί φαίνεται να είναι μεγάλο, αλλά πάρα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Λοιπόν, παιδιά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like, comment, subscribe. Τα λέμε σύντομα σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά.